Ξεκινάει η συνέντευξη, η πρώτη μου συνέντευξη. Είμαι πάρα πολύ αγχωμένη, αλλά δεν θέλω να σας το μεταφέρω. Ελπίζω να μην σας το μεταφέρω. Κύριε Παναγιώτη Κομπογιαννίτη, τι κάνετε? Γεια σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε και εμείς που είστε εδώ μαζί μας. Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό? Προφανώς. Παναγιώτης, ωραία. Παναγιώτη, σε φωνάζουν? Παναγιώτη. Είχε γιορταζές, νομίζω. 15 Αύγουστου. Α, σωστά. Κάνω τη διαφορά εγώ. Εντάξει. Okay. Χρόνια πολλά λοιπόν από να τώρα. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, είσαι εδώ για να μας μιλήσεις για τις ημέρες γαστρονομίας. Έχει ξεκινήσει η εβδομάδα από τις 21, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Και είναι μέχρι και τις 27 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Ο στόχος είναι η προβολή της περιοχής μας και η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων. Σωστά. Για μίλησε μας λίγο. Λοιπόν, να ξαναπώ καλή αρχή, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε και εμείς. Και θα πω και καλή αρχή για αυτό το φεστιβάλ. Γιατί όπως είναι και στην πρώτη εκπομπή, είναι και η πρώτη φορά που προσπαθούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Mm-hmm. Ο Δήμος Καλαμάτας, διάφοροι σύλλογοι εδώ στην πόλη, mm-hmm. και τα εστιατόρια εννοείται, για να προβάλλουμε αυτό που είπαμε. Τα τοπικά προϊόντα, είτε σε μορφή πρωτογενή τομέα, είτε σε καλομαγειρεμένα στα μαγαζιά μας, έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Ακούω καλομαγειρεμένα τώρα και μου ανοίγει όρεξη. Όταν έχεις ένα καλό προϊόν, το μόνο που μένει να το μαγειρέψεις καλά. Μετά για να το φάει ο καταναλωτής και να το ευχαριστηθεί. Σωστά. Συμμετέχουν πάρα πολλά στην Καλαμάτα. Από όσο γνωρίζω, η τελευταία ενημέρωση που είχα πριν και τη Δευτέρα είναι γύρω στα 15-20 καταστήματα. Ωραία. Θα πάω σε όλα. Χαρά μας. Για πείτε μας λίγο, πες μας. Για τη δική σου επιχείρηση, το Κάρδαμο, σωστά? Μάλιστα, το Κάρδαμο, εδώ είμαστε και γείτονες. Ναι, είμαστε. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε και εμείς τρία πιάτα στο δικό μας ύφος και στη δικιά μας κουλτούρα, mm-hmm. έτσι στο μαγείρεμα, για να παρουσιάσουμε στον κόσμο. Εννοείται, όπως είπαμε, γκουράζω τοπικά προϊόντα και τα τρία, mm-hmm. αλλά λίγο διαφορετικά μαγειρεμένα. Ένας συνάδελφος που έχει ένα άλλο είδος εστιατορίου προσάρμοσε λοιπόν τα προϊόντα στο δικό του κατάλογο, κάπως τελείως διαφορετικά μαγειρεμένα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Το Κάρδαμο, από πού προέκυψε? Είναι επειδή χρησιμοποιείται πολύ Κάρδαμο? Ξέρω ότι είναι και ένα μπαχαρικό το οποίο είναι και από τα πρώτα, από τα πιο ακριβά. Όχι, σίγουρα χρησιμοποιείται σε αρκετές συνταγές, mm-hmm. στις σάλτσες που έχουμε, γιατί είναι ένα όχι τόσο διαδεδομένο μπαχαρικό, mm-hmm. το οποίο δίνει εξαιρετική γεύση. Mm-hmm. Και υπάρχει και το νεροκάρδαμο, βέβαια, το οποίο είναι για σαλάτα πράσινη. Βέβαια δεν έχουμε τέτοιο δυστυχώς, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα. Mm-hmm. Το Κάρδαμο λοιπόν προέκυψε απλά γιατί είχε να κάνει, θέλαμε να δώσουμε έμφαση πριν 14 χρόνια που ξεκινήσαμε, ότι κάτι γίνεται μέσα στην κουζίνα, να μιλήσει η κουζίνα. Και τι καλύτερο από το να βάλεις στο όνομα του εστιατορίου σου ένα προϊόν το οποίο δίνει άρωμα και γεύση σε αυτά που πουλάς. Πάρα πολύ ωραίο μου ακούγεται. Και είναι και πολύ ιδιαίτερο, όντως. Δηλαδή, πιστεύω πως ναι, έχει δείξει αυτή η 15 ετία, 14 χρόνια ότι μένει. Σούπερ. Να ρωτήσω, εσύ τι φαγητά προτιμάς, εσύ προσωπικά, σαν Παναγιώτης? Πρώτα απ' όλα ελληνική κουζίνα. Λένε ότι είναι η καλύτερη γενικότερα, έτσι, από τις καλύτερες μάλλον κουζίνες παγκοσμίως. Θεωρώ, ναι, ότι είναι από τις καλύτερες. Θα συμφωνήσω. Και αρκετά παρεξηγημένη και πάρα πολύ πίσω σε σχέση με γειτονικές κουζίνες. Ναι. Εγώ έτσι πιστεύω. Αλήθεια. Γιατί έχουμε μεγάλη γκάμα προϊόντων, μεγάλη γκάμα συνταγών. Απλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα, mm-hmm. να τις αναδείξουμε σωστά, mm-hmm. και να κερδίσουμε όλοι από αυτό. Λοιπόν, είμαστε ξανά εδώ. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα. Ο καλεσμένος μας είναι ο Παναγιώτης Κομπογιαννίτης. Παναγιώτη, πες μας λίγο περισσότερα πράγματα για την εκδήλωση στη Λαϊκή Αγορά αυτό το Σάββατο. Και καταρχάς, τι ώρα ξεκινάει και αν ξέρουμε μέχρι και τι ώρα σταματάει. Ωραία. Στην αγορά της Καλαμάτας το Σάββατο το πρωί, 11 η ώρα το πρωί, σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας και τοπικούς παραγωγούς. Κάποια εστιατόρια, συγγνώμη, του συλλόγου θα είναι πάνω και θα μαγειρεύουν και θα κερνάνε τον κόσμο διάφορα τοπικά προϊόντα, mm-hmm. από λαχανικά, από καγιανά, από τσουχτές, δηλαδή πράγματα δικά μας. Καγιανά, πώς το είπες το άλλο? Τσουχτή. Η τσουχτή είναι μακαρόνια, χοντρό μακαρόνι, ναι. όπως λέω εγώ. Εγώ προσωπικά βάζω και λίγο παστό δίπλα που το έχω στο Κάρδαμο, τηγανιτό, αυγό και μιτζήθρα. Μάλιστα. Η δικιά μας καρμπονάρα. Εντάξει. Η δικιά μας καρμπονάρα. Που θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε εστιατόριο τοπικό, όταν μιλάμε για τοπική γαστρονομία και τοπικά προϊόντα. Αυτά που λέγαμε πριν για την ελληνική κουζίνα. 11 ώρα λοιπόν το πρωί. Τώρα το πώς θα πάει η εκδήλωση είναι ανάλογα στην προετοιμασία που έχει κάνει ο κάθε συνάδελφος. Θέλω να πιστεύω όμως ότι θα είναι αρκετό φάση χρόνου για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και να πάρει έτσι μια πρώτη εικόνα και γεύση από τα μαγειρέματα. Μας, θα έλεγα. Μακάρι, γιατί ακούγεται και πάρα πολύ ωραίο. Να σε ρωτήσω, ο τουρισμός το καλοκαίρι, πώς ήταν το καλοκαίρι τώρα που μας πέρασε, ξέρεις, που ήταν και ναι. ουσιαστικά σαν να λέμε το πρώτο καλοκαίρι μετά τον COVID, μετά έτσι, COVID. Που ήμασταν λίγο πιο ελεύθεροι. Ωραία. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Ναι. Να το πάρουμε από το Πάσχα. Είχαμε ένα πάρα πολύ καλό Πάσχα. Ωραία.
το πρώτο μετά τον COVID. Τέλεια. Ο κόσμος βγήκε με θέληση να περάσει καλά και το είχε ανάγκη, τα έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτά τα πράγματα. Υπήρξε λοιπόν ενθουσιασμός ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα περιμέναμε. Δηλαδή ο τουρισμός ξεκίνησε από μέσα Ιουλίου και μετά. Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος. Και ο Μάιος που για μας παίζει ρόλο κάθε μέρα όταν ήμασταν 2 χρόνια υπό επιτήρηση και κλεισίματα και τέτοια πράγματα. Okay, γιατί έχουν συσσωρευτεί προβλήματα. Η κάθε μέρα έπαιζε το ρόλο της. Από μέσα Ιουλίου βέβαια και μετά και με αποκορύφωμα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη, να το τονίσουμε αυτό, και τον Οκτώβρη μπορώ να πω. Okay, ο τουρισμός πήγε πάρα πολύ καλά. Τέλεια, τέλεια, μπράβο. Συνεχίζεται ο τουρισμός και το χειμώνα, γιατί ξέρω, καλά, γενικότερα στην Ελλάδα έχουμε τουρισμό και το χειμώνα και λόγω καιρού ο άλλος θα έρθει από μια ξένη χώρα. Δεν συνεχίζεται όσο θα θέλαμε να συνεχίζεται. Υπάρχουν κάποια έτσι μικρές κινήσεις, θα έλεγα, είναι ακόμα κάποιες τουριστικές περιοχές που κρατάνε, αλλά δεν είναι αρκετό για να πούμε ότι είναι ένας τουρισμός, ξέρετε, που μπορεί να συντηρήσει. Μπράβο και να ακούγεσαι, γιατί είναι μεγάλο πράγμα να ακούγεσαι. Δηλαδή να φύγουν 15 άνθρωποι από εδώ και να έρθουν 30 του χρόνου. Αυτό για μένα είναι διαφήμιση και τουρισμός. Σωστά. Και ένας λόγος που γίνεται και το event αυτό, έτσι, με τοπική γαστρονομία. Το μήνα Νοέμβρη είναι αυτό. Για να προσελκύσουμε κόσμο και να το παντρέψουμε με την ελιά και το λιόλαδο. Το ξεχνάμε. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μα είναι και η πρεσβευτής προϊόντων η ελιά και το ελαιόλαδο για τη Μεσσηνία. Έτσι. Και τώρα η πόλη μας, ο νομός μας, ζει σε αυτόν τον ρυθμό. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Βλέπω παντού ανθρώπους που μαζεύουν ελιές. Και αυτό, Ελένη μου, θέλουμε να παντρέψουμε. Τοπική γαστρονομία, τέτοια ωραία event ανά την πόλη για μια εβδομάδα, γιατί ο θεσμός θα μείνει. Αυτό ευελπιστούμε κάθε χρόνο και να γίνεται καλύτερος. Και συνεργασία με λιοτρίβια, με λιοπαραγωγούς, ώστε να μπορούμε μεθαύριο να έρθει και ο ξένος να γευτεί 5 προϊόντα στην αγορά, να τα δει κανονικά στην αγορά, πως είναι πάνω και μαγειρεμένα αλλά και φρέσκα, και να κάνει και μια βόλτα στους ελαιώνες που έχουμε γύρω από την πόλη μας, στα λιοτρίβια. Μα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το και δει. Και θεωρώ ότι έτσι κατοχυρώνεται ένα μπραντ και έτσι σιγά σιγά δυναμώνεις και, και προχωράς. Αυτή η εβδομάδα της γαστρονομίας γίνεται πάνω από μία φορά το χρόνο. Θα γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Ευελπιστούμε να κλείσουμε λοιπόν κάθε Νοέμβρη. Ωραία. Και από εκεί και πέρα, αν αυτό έχει, είμαι αισιόδοξο και είμαι σίγουρο μάλλον, θα έχει θετική ανταπόκριση, δεν μα πειράζει να κάνουμε άλλα 2-3 event. Σωστά, εννοείται. Ό,τι έχει να κάνει με το να περνάει καλά ο κόσμο και να προσελκύσει επισκέπτες. Πρέπει να είμαστε θετικοί όλοι. Ναι, ναι, ναι. Και από φορείς και από θεσμούς και από καταστηματάρχες, έτσι. Σωστά, σωστά. Να σε ρωτήσω, περνάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, έτσι, που δεν είναι τόσο ευχάριστο για την ενεργειακή κρίση και πώς επηρεάζει την εστίαση. Ναι, δεν είναι ευχάριστο, αλλά δυστυχώς είναι καθημερινότητα. Σκεφτείτε, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα πλέον στα οικιακά, στο σπίτι μας, βλέπουμε μια αύξηση εξόδων 15-20%. Σκεφτείτε πόσο είναι σε μια επιχείρηση εστίασης που ανάβει τα φώτα από τις 11 η ώρα, που δουλεύουν μέσα από όσα μηχανήματα και ούτω καθεξής. Αυτό, ειλικρινά, παρόλο που δεν είμαι επιχειρηματίας, αλλά έτσι, σαν απλός πολίτης, πραγματικά με τρομάζει και μόνο η σκέψη. Πραγματικά είναι τρομακτικό, αλλά δεν είναι μόνο η εστίαση. Είναι πάρα πολύ κλάδι και παρακλάδια της εστίασης, αν θέλεις, Ελένη, που έχουν πληγεί πάρα πολύ. Δηλαδή, ο φούρνος. Σκεφτείτε τι καταναλώσει έχει ο φούρνος. Και τι έχει. Προϊόν, πώς το λένε, είναι αναγκαίο προϊόν, έτσι, που θα μπορούσαμε να το προστατεύσουμε. Αυτά λέω εγώ τόσο καιρό. Ναι. Φούρνος είναι, τα έξοδα τους οι άνθρωποι είναι, δεν μπορούμε να φανταστούμε. Ναι. Εγώ ένα παρασκευαστήριο έχω κάτω για 5 ζύμες και 5 πράγματα και βλέπω τι τραβάνε τα μηχανήματα. Βέβαια, οι φούρνοι, για να είμαι ειλικρινής, έχουν μπει και σε ένα καθεστώς, το οποίο το ζητάμε και εμείς, σαν εστίαση, να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτό το καθεστώς, δηλαδή μια έκπτωση συνέπειας, κάτι για να μπορέσουμε να κρατηθούμε. Μάλιστα. Οκ, περνάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας. Επιστρέψαμε λοιπόν με τον Παναγιώτη Κομπογιαννίτη, το Γενικό Γραμματέα Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Καλαμάτας. Παναγιώτη, καταρχάς, έχεις εσύ να προσθέσεις κάτι άλλο, γιατί έχω να σου κάνω μία ακόμη ερώτηση, μία τελευταία ερώτηση. Όχι, το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που γίνεται αυτή η εκδήλωση. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Δηλαδή τα λέω καιρό και σε άλλες εκπομπές που έχω βγει, αλλά και μεταξύ μας σε κουβέντες, ότι αυτό πράγμα έπρεπε να γίνει. Ναι, έπρεπε, συμφωνώ. Εντάξει, πήγαμε λίγο πίσω με τον COVID, όλα αυτά τα πράγματα έχουν περάσει λίγο δύσκολα. Σίγουρα. Και το τουριστικό πέρασε δεύτερη κατάσταση. Σίγουρα. Αλλά ήρθε η ώρα, νομίζω, να συγκεντρωθούμε σε αυτό και να περάσουμε καλά. Μακάρι, και μακάρι να πάει καλά. Και ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι επειδή βλέπω ότι υπάρχει έτσι μια προσπάθεια να γίνει τουριστικός προορισμός η Καλαμάτα. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό, πιστεύεις μπορεί να συμβεί? Γιατί βλέπω ότι γίνονται πάρα πολλά έτσι έργα και προσπάθειες. Θέλει αρκετή δουλειά ακόμα, να είμαστε ρεαλιστές, αλλά είμαστε πολύ καλό δρόμο. Και εγώ έτσι νομίζω, αυτό βλέπω, το λίγο διάστημα που Ελένη, με τις επενδύσεις που γίνονται δεξιά και αριστερά,
μετασυγχωρήσεως θα είσαι και χαζός να μπορεί να πάρεις κομμάτι από την πίτα. Σωστά όμως, έτσι. Σωστά. Σωστά. Γιατί αλλιώς θα δουλέψεις 2 χρόνια και μετά θα ξαναγυρίσεις στην αρχική σου κατάσταση. Έτσι πάει. Και πώς γίνεται αυτό, ανεβάζεις ποιότητα, ανεβάζεις παροχές και φιλοξενία. Και διατηρείς και ποιότητα. Προφανώς. Έτσι. Προφανώς. Γιατί, ναι. Ζούμε στη γη της επαγγελίας. Ακριβώς. Αν δεν μπορείς να εκμεταλλευτείς εδώ πέρα, τότε πού. Κάποια και πράγματα. Και με διπλανούς νομούς μπορούμε να παντρέψουμε πράγματα. Σίγουρα. Πρώτα τα ελληνικά προϊόντα και μετά οτιδήποτε άλλο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Θέλω πολύ να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή συνέντευξη. Ελπίζω να μου φέρεις γούρι, αλλιώς θα σε κυνηγάω. Όχι, το εύχομαι και ξέρεις ποιο είναι το κακό εισαγωγικά. Είμαστε και γείτονες και άμα το φέρω γούρι θα με κυνηγάς κάθε μέρα. Όχι, όλα καλά θα πάνε γιατί δεν έχεις την ανάγκη τη δικιά μου. Προς Θεού, λάμπει το στούντιο. Εξαιρετικά. Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και γενικότερα σαν σύλλογο σε ευχαριστούμε για την πρόσκληση και τη στήριξη που έχουμε από τα τοπικά μέσα μα. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ και το Θοδωρή Σαραντόπουλο και τον Μανώλη Σιφογιωργάκη για τη σκηνοθεσία και όλα. Πώς τα πήγα? Τέλεια. Α, εντάξει. Εγώ, κύριε Θοδωρή, εγώ πώς τα πήγα, εντάξει, περνάω. Μια χαρά, ωραία. Ωραία. Μουσική λοιπόν και επιστρέφουμε σε λίγο για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή.